γνωστοποιήσουμε στην Υπουργό και σε όλους αυτούς οι οποίοι προσπαθούν με τις συγχωνεύσεις να αναβαθμίσουν την παιδεία. Υποτίθεται ότι το Εσπερινό Γυμνάσιο Λύκειο Μοσχάτου είναι το μόνο σχολείο στο που διώκεται από το Δήμο. Δηλαδή δεν γίνεται συγχώνευση σύμφωνα με τον νόμο εντός του Δήμου, ούτε εντός ορίων του Δήμου. Το Εσπερινό Γυμνάσιο με ηλικιακές τάξεις Μοσχάτου κλείνει και μεταφέρεται στο Δήμο της Καλλιθέας. Δηλαδή γίνεται παραβίαση των υπαρχόντων νόμων. Ονομά σου? Παναγιώτης Σεβαστός. Κάτοικος και Δημότης Μοσχάτου.